Ομάδα καλημέρα, τι κάνετε ρε. Πάμε ένα like και subscribe όλοι και ξεκινάμε. Έχω βάλει 150 ml σπράδι αυγού, ένα ολόκληρο αλάτι, ρίγανη. Έπεσε λίγο αυγό στη ρίγανή μου. Και πιπεράκι θα βάλω μετά και σε ένα μπολάκι θα βάλω 25 γραμμάρια Just Whey πρωτεϊνούλα, milk shake σοκολάτα, που είναι η αγαπημένη μου για συνταγές αυτή. Η Isolate που έπαιρνα μετά την προπόνηση μου τελείωσε. Και θα βάλω και βρώμη. Όποιος θέλει να τη λάβει την πρωτεΐνη και συμπληρώματα και γενικά και ό,τι γουστάρει από το site Jim Beam, με στηρίζει πάρα πολύ έτσι. Οπότε μπείτε jimbeam.gr και χρησιμοποιήστε τον κωδικό Γιανέλης 5 με 2 νι στο τέλος και παίρνετε έκπτωση και με στηρίζετε. Έχουμε πάρει φωτιά πάλι για τα daily βιντεάκια μου. Τώρα θα βάλω απλά βρώμη. Τώρα με ένα χέρι πώς το κάνω. Έτσι. Θα δείτε απλά το πρωινό για να ξέρετε πως είναι το φτιάχνω. 100 έχω τώρα πλέον. Ο Παντελής Σταυρουλάκης μου είπε να μην του στείλω check-in, γιατί δεν θα αλλάξουμε βασικά το στυλ. Δεν θα κάνουμε αλλαγές, γιατί οι γιορτές είναι όλοι λίγο πολύ βγαίνουν από το πλάν τους. Οπότε, ναι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το condition πλέον. Φταίω και εγώ με τα βίντεο, αλλά κουπί. Και 25 γραμμάρια θα βάλω βρώμη, έτσι. Εδώ είσαι. Εδώ. Θα προσθέσουμε λίγο νεράκι. Μόλις το βρούμε. Εντάξει, όχι πάρα πολύ. Λίγο τόσο. Και αν δούμε ότι χρειάζεται επιπλέον, θα το συνεχίσουμε. Γενικά, κάντε αυτό που λέω και εγώ δεν το τηρώ. Κάθε φορά που τρώτε κάτι, να πλένετε το πιάτο, παιδιά, θα γεμίζει λάτζα. Κάθε μέρα θα έχετε λάτζα. Ωραία, δεν θέλει και άλλο νερό. Οπότε δείτε εδώ, δεν έχει νερό. Οπότε είσαι εδώ. Αν κατέβεις. Έτσι. Ορίστε. Αγαπώ. Και βάζεις 20 γραμμάρια φυσικό βούτυρο, το οποίο μου τελείωσε και αυτό και γενικά μου τελειώσει σχεδόν όλα, οπότε θα περιμένω δέμα και θα το κάνουμε και unboxing μαζί, εννοείται, όπως όλα. Έτσι. Γιατί αυτό το φυσικό βούτυρο είναι παχύρευστο και είναι και αλήθεια, το αλήθεια σε πιάτο πιο πολύ. Μ' αρέσουν τα βιολογικά που έχει. Και αυτό είναι ωραίο, αλλά... Οπότε ναι, δείτε εδώ τώρα το παίρνεις, έτσι. Και microwave για 2 λεπτά, 2-3. Το αυγουλάκι μας είναι έτοιμο. Με ένα χέρι όλα βγαίνει. Ένα χέρι θα πέφτει. Και σερβίρουμε σιγά σιγά. Να φτιάξω και καφεδάκι, θα πάτσουμε σήμερα πρωινάρα πάλι. Επίσης σίγουρα 2 ποτηράκια νερό για να πάρει μπρος ο μεταβολισμός, να πάρει ο οργανισμός μας, τα νεφράκια μας όλα. Το ένα το είπε ήδη. Ελπίζω να γραμμώσω. Βασικά εντάξει, τώρα είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, φίλε, αλλά τα μάπουλα μου τους πάνε. Λοιπόν, στα 3 λεπτά έχει γίνει πιτάκι, παιδιά. Δείτε εδώ. Είναι γενικά εμένα από τα αγαπημένα μου. Τώρα θα προσθέσουμε 20 γραμμαριά και μελάκι και είμαστε έτοιμοι. Σήμερα έχουμε πίσω πόδια. Αν πάω να βρω τη μάνα μου, που είναι και για σήμερα Αθήνα, και θέλω να τη δω ρε εσύ και να περάσω περισσότερο χρόνο μαζί της, πάλι δεν θα πάμε προπόνηση, αλλά και γενικά μην περιμένετε πολύ προπόνηση. Θα σας δείχνω, αλλά εντάξει, είναι και λίγο βαρετό να δείχνεις μόνο προπόνηση και να μην μιλάς, να μην εξηγείς, να κάνεις. Εξηγείς, αλλά είσαι όλη μέρα στο σέντρο, φίλε. Οπότε είναι λίγο πιο βαρετά αυτά τα βίντεο και δεν πάνε τόσο καλά.
Άλλο τώρα να φέρω κάποιον έτσι να κάνουμε μαζί και άλλο τώρα μόνος μου κάθε μέρα και έτσι. Δεν είμαι και... Είναι λίγο βαρετά αυτό. Άλλο να μιλάς και άλλο να δείχνεις ασκήσεις μόνο και να λες. Λοιπόν, αλλά όχι ότι θα κομπούν για αυτά. 20 γραμμάρια μέλι. Τώρα με το μάτι έβαλα. Αλλά περίπου τόσο είναι σίγουρα. Έχω βάλει δισεκατομμύρια φορές. Έχω κάνει δισεκατομμύρια διατροφές. Οπότε αυτό είναι. Καφέ. Άμα δεν κάνω τώρα καφέ, ξέρω ότι δεν θα κάνω ποτέ. Γιατί εδώ και πόσες μέρες ξεχνάω να πίνω καφέ. Χθες ήπια όμως. Γενικά όμως ξεχνάω. Λοιπόν, βραστήρας. Κούπα. Πάμε στο μάτι εκεί. Ωραία σφέδων. Πήρα κάνω λάτζα. Μισό. Λίγο καφέ. Δεν έχω ούτε γλυκαντικό τώρα, ούτε σταγόνα. Και πλέον δεν μπορώ να πιω και το καφέ και έχω ξενερώσει. Νεράκι. Και το αφήνουμε έτσι. Αχτύπητο. Άφαμε. Ναι, τώρα δεν έχω το τέτοιο όμως. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, παιδιά, είχα να κάνω προπόνηση ποδιών γιατί είχε θέμα το πόδι μου. Πήγαινα, έκανα μισό χακ, δεν έκανα καλά και δεν το πήζα όσο έπρεπε και φοβόμουν. Και έκανα προπόνηση, πότε, Τετάρτη ποδιών μπροστινών, καθώς ήταν Δευτέρα κλειστά. Και πήγα σαν γυμναστήριο πολύ μακριά και δεν ήθελα να κάνω πόδια τόσο κούραση, τόσο άλλο που έφαγα για να πάω και. Και έκανα Τετάρτη πόδιο που λέτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πιάσιμο έχουν τα πόδια μου. Οπότε, 2 μήνες εγώ δεν έκανα πόδια. Δεν μισά έκανα, πάλευα ουσιαστικά να περάσει το τραύμα μου χωρίς να μείνουν πίσω. Δηλαδή το έπαιξα λίγο πιο έξυπνα. Έστω και λίγο να ενοχλούσε η γωνία, σταματούσα. Από το να μην κάνω καθόλου πόδια, το σκέφτηκα έτσι. Δεν έκανα προβολές, δεν έκανα Bulgarian. Οπότε ναι, τα κατάφερα νομίζω. Και δεν πονάω. Και δεν με ενοχλεί. Και νομίζω είναι ok. Και πήσα αρκετά τη Δετάρτη, μπορώ να πω. Εντάξει, όχι τέρμα μέχρι αποτυχίας, αλλά 2-3 πριν την αποτυχία έκανα σίγουρα. Την πραγματική αποτυχία όμως, έτσι. Οπότε ναι, πήρε μπροστά το πόδι μας. Λίγο να ξαναπροσπαθήσω να κοιμάμαι πιο νωρίς. Γιατί κοιμάμαι 2 η ώρα κάθε μέρα και 3. Πρέπει να το φτιάξω αυτό. Διατροφή. Κάνω ένα cheat meal τη βδομάδα. Μακάρι να μην έκανα καθόλου, μπορώ άνετα. Απλά για το κόμμα το κάνω. Θερμίδες είναι περίπου 4.300. Τρώω. Στο TRT δεν μπορείς να μεταβολήσεις το ίδιο φαγητό. Πρέπει να κόψεις. Γιατί θα γίνεις φωτιά. Με τόσο που έτρωγα εγώ δηλαδή. Οπότε ναι, καλά, πυρώνει δεν ξέρω γιατί έχω ποτέ. Το αυγό, μολυνάω έτσι. Και το τρώω. Βόδι. Επίσης έχει καλοκαίρι και είναι πολύ ωραίο. Όπως επίσης και αυτό το πρωινό είναι τέλειο. Λοιπόν, κλείνω και έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, καθάρισα λίγο κουζίνα, λάτζα δεν έκανα όμως. Και φεύγουμε προς το σύντομο να βρούμε τη μητέρα μας. Μια την έχουμε. Οπότε ναι, αυτό. Αερόβιο δεν θα κάνω σήμερα, καθώς θα περπατήσω κάτι για Ακρόπολη, με είπε κάτι τέτοιο, θέλει να πάει. Τι αερόβιο να κάνεις. Μετά έχω και πίσω πόδια. Άπατα, άπατα. Κούπωσα και το κράνος, να μην λέτε.
Και για να δείχνουμε το καλό παράδειγμα, μην φωνάτε μονοκράνος, έχουν δίκιο. Γιατί άμα πέσεις, γεια σας, φεύγει! Και φεύγουμε σύντομα! Αγάπησα την GoPro, παιδιά. Γιατί μια ζωή οδηγάω με ένα χέρι και το άλλο GPS. Ναι, έχει χαλάσει εδώ πέρα και δεν είναι πρώτο στήκη. Οπότε ναι, σαν πακετάς, έχω κάνει και πακετάς και μαθαίνω μία. Κουπί. Δεν φαντάζεστε τι καιρό έχει, παιδιά. Είμαι με αμάνικο και οριακά πάνω στο κανάκι και ένα αεράκι. Τέλειο καιρό. Και φοράω και από μέσα μια μακριμάνη η οποία είναι με μαλλί μερίνο, μερίνο όπως λέγεται από πρόβατο, που σε κρατάει φούρτζε στο φούρτζε. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Πολύ αστυνομία, πολύ αστυνομία. Ωραία. Εδώ είναι. Βουλή. Βουλή των Ελλήνων. Ακραίο ότι βρήκα πάρκινγκ με τη μία. Δηλαδή, πάθησα εκεί στιγμή. Γεια σας! Όλες σε είδα! Ένα λεπτό. Εννοείται, εννοείται. Μην πατήσουμε. Μισό λεπτό. Φοβερά παιδάκια. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορώ να νιώσω και δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορείτε. Αυτά. Επίσης, τα έσοδα από τα daily video θα τα δώσω στα κάλαντα την Κυριακή που θα βγω στο Σύνταγμα για τα πρωτοχρονιάτικα ποια είναι και ελπίζω να είναι περισσότερα για να μπορέσω να δώσω πάνω από 100 ευρώ σε περισσότερα παιδιά από 20 δηλαδή. Οπότε είναι γι' αυτό τώρα και εγώ με να τραβάω τα daily γιατί είναι διπλό ad revenue για το Δεκέμβρη, δηλαδή όταν βάζεις παίρνεις διπλάσια λεφτά από ό,τι θα έπαιρνε σε κανονικούς μήνες. Είναι ουσιαστικά το δώρο του YouTube. Εν τω μεταξύ δεν σας είπα η ώρα είναι 12 έτσι. Και γίνεται χαμός. Και η μάνα μου ήρθε μοναστηράκι και θα έρθει προς τα εδώ είπε. Άντε βρες την εδώ. Το κόβω άνετα ότι θα κάνω 10.000 βήματα. Easy. Μιλούσα λίγο στο τηλέφωνο και τώρα περνάω από ένα στενάκι που παίζει να έχω έρθει πρώτη φορά. Γεια σου αδερφέ μου, καλά είσαι! Μπράβο αγόρι. Ναι, νομίζω πρώτη φορά έχω στρίψει εδώ μέσα. Έχει μια πιτσαρία. Κουλουράκι και λουκουμάς. Ντόνατς λέγεται. Ντόνατς ή λουκουμάς. Γράψτε στα σχόλια. Πάλι. Μας έστησε ακόμη και η μητέρα μας, εκτός από όλες τις κοπέλες που έχω γνωρίσει. Είμαι εδώ 15 λεπτά και ακούω κλαρίνα. Άνα νάτσι, νάτσι, δουλεύω, δουλεύω. Άγνα φαίνεται, νάτσι κάπου εδώ είναι. Πού είσαι ρε μάνα, έχω πεθάνει στο κλαρίνο. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε. Πήγες στα μαγαζιά για μια βόλτα. Όχι, δεν θέλω να κάνω. Θα ήθελα να. Όχι, δεν θέλω να πάρω. Μπράβο, μάνα. Και έτσι. Ξέρω. Θέλει να την πάω, λέει, κάπου να βλέπει την Ακρόπολη Θεά να πιει καφέ. Είναι γεμάτο αυτό, είναι το 360 και αυτό και αυτό. Τέτοια μέρα δεν βρίσκεις εκεί πέρα, μάνα, με τίποτα. Με τίποτα, εντάξει, θα πάω εγώ Ακρόπολη, θα φύγω. Θα ανεβώ από εδώ να πάω Ακρόπολη, να προλάβω, να τη δω. Φύγες. Θέλω, θα έρθω μαζί σου. Πω. Το μετανιώσω αυτό. Το μετανιώσω αυτό. Γεια σου, αγόρι μου. Πω, πάρε μάγες, τι κάνει εδώ ο τύπος. Άντε, γεια. Πάμε. Και πάω στο σταθμό, λέει, μην πεις λέει στο σταθμό, να πάρεις το μετρό, λέει, δεν είσαι για τρένα. Σε παρακαλώ, και μου βγάζει κάρτα ελευθέρα. Βοσκείς. Να, με έβγαλε κάρτα, δεν πλήρωσα. Α, τζάμπα. Ναι. Μια χαρά την έβγαλε μάνα. Θα βγάλω, λέει, εδώ, εάν, λέει, επειδή είσαι ωραία, λέει. Βόπα. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή συμπαθέστατα αυτά που και μου έβγαλε μια καρτούλα και τη χτυπά και μπαίνω και βγαίνω. Από που θέλω. Α, έτσι πες, εντάξει. Ναι, δεν νομίζω. Λέω δώρο, λες. Πες εδώ, βγάζεις τις φωτογραφίες. Δεν μπορούμε
να πάμε να μείνουμε. Εντάξει, εγώ μόνο κάρτα έχω βάλει, δεν μπορώ να πάρω τίποτα. Ξέρεις πόσο μακριά είναι η μάνα. Κοίτα που είναι εκεί πάνω, τέρμα πάνω. Είχα έρθει σε ένα σημείο μετά δεν ανέβηκα. Τι να κάνουμε, όλος ο πλανήτης έρχεται, δεν τροπή να μην έρθει. Δεν έχεις έρθει. Όχι. Ποτέ. Έχω έρθει εδώ, δεν ανέβηκα ποτέ. Και έρχεται από τόσο μακρινά μέρη. Και εμείς δεν έχουμε πάει με τροπή. Έχω πάει εγώ. Κοντά είναι. Είσαι και μια καρύβα. Τι τραβάμε, δεν το αμαρτυράμε. Λογικά από εδώ πάμε, δεν είμαι σίγουρος. Λένε φοριά βλέπω. Α, τώρα κουράστηκες. Μαγκές πουλούσες. Αυτό δεν είναι τίποτα ακόμα. Πέντε, περίμενε. Έλα, πάμε, πάμε. Πού ρε μανά. Πάμε μάνα fitness. Δώσε το καλό παράδειγμα, κουνήσου. Το έχω δώσει, τώρα δεν έχω να αποδείξω τίποτα, το έδωσε. Κουνήσου, έλα, λίγα σκαλάκια είναι. Challenge. Εγώ πώς θα κάνω πόδια σήμερα, λες. Τσιγάρα, πλακά μου. Η Ακρόπολη στην Ακρόπολη, γίνεται τώρα αυτό. Από εκεί είναι, από εκεί είναι. Και από εδώ πάει βάσκα. Έλα, σκαλιά, σκαλιά. Άντε βρε. Να δω, να βλέπω, σε υπόγειο. Εντάξει, κοίτα, δεν είναι κάτι τελικά. Α, δεν θέλω, δεν και τρέχει και κάνει και δεν βλέπεις τίποτα. Άλλο λέω. Μου αρέσει το τρένο, έβλεπε τον κόσμο. Δεν τρένο ρε μάνα αυτό. Έλα, εκεί. Ηλεκτρικό, είναι ηλεκτρικό. Ή μετρό. Είναι αυτό. Τρένο. Δεν πήγα στο μετρό, στο ηλεκτρικό εκεί. Ναι, δεν είναι τρένο. Τρένο είναι στο σιδηροδρομικό στο σταθμό Λαρίσης. Εκεί είναι το ηλεκτρικό. Ωραία είναι. Πάμε. Έβλεπε. Έλα, οδεύουμε πολύ καλά. Πάμε. Αγνοφαίνεται. Λοιπόν, μάνα. Να κάτσεις εσύ. Αναμονή όλη αυτή η σειρά για να κόψουμε εισιτήριο. Θες ακόμα να πας? Ωρε φίλε! Τώρα πάω πιο πολύ γιατί βλέπω ότι όλοι πάνε και εμείς δεν έχουμε πάει. Ωρε φίλε! Δεν το πιστεύω παιδιά. Γι' αυτό πέρυσι έκλεισα. Τουαλέτες, εγώ πάω τουαλέτα. Ναι, Χρήστο πήγαινε εσύ. Θα λέμε. Κοίτα εδώ, δείτε τι γίνεται πραγματικά. Η ουρά είναι, μπορεί και 300 άτομα. Εντάξει, το παράκανα, κάτω 50, αλλά θα περιμένει λίγο. Έτσι. Και ένα μωρό κλαίσει το πάτωμα. Δεν το μαζεύουν. Ποιος θα αφήνει έτσι τα παιδιά. Και εδώ τελειώνει η ουρά. Εδώ το αλέτσι ψαχνός. Θα προσπαθήσω να αγοράσω από αυτό. Γεωλογικά γίνεται. Ακρόπολης 29. Next. Άμα το βρω αυτό, σώθηκα. Λοιπόν, μία με δύο. Α, έχει και ωράριο. Έχει και ωράριο. Μία με δύο, έλα. Πάμε, μία με δύο. 13. 2. Next. Euro, 25 euro. Ένα. Α, 0 ευρώ. Για μισό λεπτό, μην κάνω χαζομάρα. Ούτε μπέργκερ ξέρω να παραγγέλνω. Παραγγείλω, θα πάρω τώρα εισιτήριο. Μέχρι να καταφέρω να κόψω από 10 ευρώ 2 εισιτήρια, η μάνα μου έχει φτάσει. Έχει φτάσει να κόψω εισιτήριο. Τέλος πάντων, εν τέλει έκοψα 2 των 10 ευρώ. Πήραμε και 2 νεράκια και φεύγουμε. Δεν έπαιρνε, να ξέρετε. Δεν θέλει, θέλει να έχει πιστοτική, ο ανέπαφα δεν το παίρνει. Οπότε ναι, αυτά είναι. Πάμε. Και εδώ είναι η είσοδο για τα εισιτήρια. Έλα. Γεια σας. Βοήθα λίγο μάνα εδώ να γυρίσουμε και το άλλο. Ναι, έτσι που το έκανα. Λογικό. Οι πύλες ανοίγουν και μπαίνουμε. Να σου πω, δεν κουράστηκα ρε, δεν ήτανε. Ξέρω την άλλη φορά όταν είχα έρθει που κουραστεί. Μάλλον από τις πιο πολύ ζέστη. Να πίνετε πολλά νερά, παιδιά. Είτε νιώθετε ότι ψάτε είτε όχι.
Πάρα πολύ ωραία, κοιτάξτε. Ρε φίλε, εγώ είχα πληρώσει 25. Μήπως το αλλάξανε. Όχι, έχει και 30 με 25 ευρώ, αλλά πρέπει το παίρνεις αυτό για να κάνεις κάτι και να τελικά. Και τώρα είναι μειωμένο αυτές τις μέρες. Ναι. Όχι, μάνα, ακόμα και κανονικά 25 έχει. Δεν έχει μειωμένο. Άρα δηλαδή το παίρνεις για να γυρίσεις και άλλους χώρους. Εδώ είναι ένα συγκεκριμένο χώρο τα 10 ευρώ. Απλά έχει μειωθεί αυτές τις μέρες. Εντάξει, ναι, αυτό. Αυτό το ίδιο έκανα κι εγώ. Λέει μισή τιμή, ας πούμε, το γράφει. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δεις πρώτα το αυτό εδώ. Το αυτό εδώ. Έλληνας δεν ξέρει τι είναι αυτό, ρε φίλε. Τρυπούμε. Ξέρω, απλά δεν θυμάμαι. Είναι ένα θέατρο. Υπαίθριο, το μεγαλύτερο υπαίθριο. Μπορεί και από την Ελλάδα. Να τυχιά. Βέτε. Μαμά, ποιο είναι αυτό το μέρος, τι θέατρο είναι, ξέρεις? Τώρα μασάς. Ναι, τώρα μασάς. Μασάς τώρα. Ζούς ήξερες, μαμάς σου. Excuse me, what is the name of this theater? Sorry. No problem. Εμείς δεν ξέρουμε, εσείς ξέρετε. Thank you. Πάμε μάνα. Το ηρώδιο ήταν, παιδιά. Η μάνα μου ρώτησε. Γελάει τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα σας δείξω και όσο πιο κοντά μπορώ να βάλω την GoPro. Η θέα είναι ήδη πάρα πολύ ωραία. Και αφήστε πώς και τα σκαλιά αυτές. Έχει άπειρο κόσμο, έτσι. Corona coming. Αξίζει να το επισκεφτούν, μάνα. Πες. Αξίζει. Άντε, γεια. Όλο τον πλανήτη έχετε κόσμο. Μπούσιν και να δω. Πρέπει και νωρίτερα. Είναι φοβερά. Μοναδική εμπειρία, να το πείσω, να το ζήσεις, να το περπατήσεις. Φαίνεται. Λόρα, περιμένει εδώ. National Geographic έχω γίνει σήμερα. Δεν υπάρχει. Τι θέα, τι. Και αυτά τα μάρμαρα είναι ό,τι έχει απομείνει από το άγαλμα της Αθηνάς. Εδώ πέρα όλο. Το είχα διαβάσει την προηγούμενη φορά, όχι, δεν ήξερα. Εδώ δηλαδή ήταν και δείχνει πως ήταν εδώ πίσω. Φέρτε μας τα γλυπτά πίσω. Πατεώνες. Μόνο αγγλικά ακούσετε μέχρι τριγύρω, πολύ λίγα ελληνικά. Περισσότεροι είναι τουρίστες. Και λογικό, καθώς οι Αθηναίοι... εντάξει, δεν είναι μόνο η Αθήνα, εδώ είναι το κέντρο. Εντάξει, τώρα είναι πιο πολύ τουριστική περίοδος γι' αυτό. Να το θέσω έτσι. Γιατί πλέον στο μοναστεράκι βλέπεις από όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Αυτές είναι οι καριάτιδες και μας έχουν κλέψει λίγες και λίγο. Ναι, αυτές δεν είναι λίγο. Ναι. Φέρτε τις πίσω. Εντάξει, τώρα μπορώ και κάτι λάθος. Ποιος σας είπε ότι είμαι καλός στα μαθηματικά και στην ιστορία? Που θα έπρεπε τουλάχιστον στην ιστορία, αλλά... Εδώ. Κινέζικο τέτοιο. Dub. Λεγιά. Κατάλαβες που είδαμε. Δεν ήταν για τους... Και έχει ανσασέρ για μένα εδώ. Ναι, καταπληκτικό. Μπράβο. Έτσι πρέπει, ναι. Πολιτισμός. Λοιπόν,
Γιατί νίκησαμε στα πλοία. Κάμε στα πλοία. Έχει ξαναγώ. Πώλησε εσύ τώρα εκεί πέρα το ίδιο. Θες τα εξηγεί, για μαθαίνεις. Βέβαια. Όταν πας σε τέτοια, λογικά, καλό είναι να μην διαβάζεις μόνο τις ταμπέλες, αλλά να στα παρουσιάζει και σαν ιστορία. Κάποιος γραμματείας. Λοιπόν, μάνα, έλα λίγο. Προχωράμε. Δείτε πόσο τεράστια μάρμαρα και τι αρχιτεκτονική. Και γενικά προσπαθούν να το κρατήσουν τόσο χρόνια που έχει αντέξει με κάποιες αναστηλώσεις και τεχνητά εργαλεία, ξέρω. Μουσείο είναι εκεί, δεν θα πάμε νοήτε και να κάνουμε. Πάντως. Εδώ είναι το μουσείο πίσω. Και εδώ έχει μια απίστευτη θέα. Μικρή είναι η Αθήνα, ε. Θες να πάμε πάνω στη σημαία? Δεν θες? Άμα θες πάμε. Και εδώ έχει ένα τέτοιο κανόνι. Δείτε κανόνι. Και εδώ έχει ένα βρυσάκι με νερό. Μήπως πίνεις εδώ? Για το content. Α, και τουαλέτες έχει εδώ και μια γάτα θυμάται στην Παρθενώνα. Αυτή πρέπει να είναι η πιο διάσημη γάτα, γιατί έχει το πιο αρχαίο σπίτι στην Ελλάδα. Το σπίτι της είναι ο Παρθενώνας. Πού είσαι, ρε? Πανέμορφη. Είσαι χοντρή. Κάθετε. Είσαι. Φίλεις. Όμως τρομένη, όμως. Α, μεγάλη είναι. Μεγάλη. Ριγούλα είναι. Φοβάσαι. Και τέλος, η καλύτερη θέα της Αθήνας. Λογικά. Πω. Τι. Μην κοιτάξετε κάτω που σέρνει. Άντε. Γεια. Γίνεται χαμός, εντάξει, εννοείται. Είναι λες και πας στη βουτά με την τρέβη για να κάτσεις. Θέλει ουρά για να βγεις μια φωτογραφία εδώ. Λοιπόν, κάτσα να βγουν εδώ τα βαργάρια. Λοιπόν, φτάσαμε στο πιο κεντρικό σημείο. Θα βγάλει μια φωτογραφία εδώ πέρα, θα μου βγάλει η μάνα μου και σιγά σιγά θα φεύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε. Και αυτό ήταν. Πόσο φάνηκε και εμένα? Μην τις ανεβάσουμε λίγο. Πόσο φάνηκε? Τέλειο. Ναι. Μοναδική εμπειρία, φανταστικά. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί θα πάρω το τρένο και θα πάω σε φασικά. Δεν είναι τρένο. Εκείνο το ηλεκτρικό. Φεύγουμε. Καλά ήτανε. Μοναδική εμπειρία, μπράβο. Μήπως θα κάνουμε προπόνηση. Α, κοιτώ. Ο κόσμος, ωστόσο, δεν σταματάει να έρχεται και περισσότεροι τουρίστες. Από πίσω ακούω κάτι τσουρτ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 ου
και καφετέρια για takeaway, τουαλέτες και πάνω και εδώ. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ξενάγηση για ποιον δεν έχει έρθει, για να ξέρει τι παίζει, και ελπίζω να το βοήθησε αυτό το βίντεο. Μου πήρε και ένα δωράκι η μάνα μου, δώσ' το μάνα. Κάτσε λίγο να το βγάλουμε τώρα. Δώσε να δούμε τι είναι. Ναι, κάτσε να το ανοίξω. Να δω το δώρο μου. Σκηνή μου πήρε, μου πήρε ένα σκηνή, άρα μάνα. Δεν είναι σκηνή, παιδί μου, γιατί πρέπει να το κρεμάσεις κάπου. Μπορώ, τι να το κάνεις. Ναι, το σπίτι μου μόνο για τέτοια σουβενίρ δεν είναι. Δεν είναι σουβενίρ, είναι μόνο γούρι. Μόνο αυτό το αγούρι. Είναι γούρι. Α, σε μια πόρτα, ξόπορτα.
Δεν είναι, είναι γούρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι κάντρο. Τέλειο. Ναι. Κάντο και σε ένα σιρταράκι. Γουράκι. Ναι. Ευχαριστώ. Και τώρα που βλέπω τόσο κόσμο, καταλαβαίνω ότι θα κάνω για να γυρίσω σπίτι 40 λεπτά. Vegan cake. Vegan cake, μάνα. Ω, γίνεται χαμός, χάος, χάος. Θα τους πάνε προς τον Εύρο. Χριστό, εγώ τι θα μπω να, από το μέσα πού να μπω να πάω. Λες και ξέρω, γερμανά. Είμαι άσχετος, δεν έχω, μια φορά πήγα γι' αυτό και δεν μπήκα. Πήγα για κάτι, Καραγιάννη, θέλαμε να κάνουμε ένα βίντεο κάτι. Εδώ είμαστε. Όλα σήμερα. Μασκότ. Λοιπόν, τα λέμε ξανθή στους 100.000 subscribers στο άλλο κανάλι. Ναι, άντε. Ευχαριστώ πολύ, καλά να περάσεις, πρόσεχε. Θέλω να έρθει, σας είναι και λίγο. Το νου σου, like, subscribe και τα λέμε αύριο. Από πολύ. Πρόσεχε, ακούω. Ναι, μάνα.